Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της στέγης Βιτσέντσος Κορνάρος, σας καλωσορίζω σε μια ακόμα διαδικτυακή διάλεξη που οργανώνει η στέγη μας. Και μιας και είναι η πρώτη διάλεξη της νέας χρονιάς, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί η ποσότητα μετράει, αλλά και χρόνια καλά, γιατί η ποιότητα μετράει, χωρίς μάσκες και με τα χαμόγελα πίσω στα πρόσωπά μας. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μεταξία Τσιποπούλου, αρχαιολόγο, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίτιμη διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το θέμα της σημερινής της διάλεξης είναι Πετράς, Σιτία, το ασύλληπτο ελίτ νεκροταφείο μιας ανακτορικής μινωικής θέσης, ένας διαχρονικός τόπος μνήμης, 2900-1750 π.Χ. Θα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μετά το τέλος της διάλεξης θα μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας στην κυρία Μεταξία Τσιποπούλου είτε πηγαίνοντας στο κάτω μέρος της οθόνης, κλικάροντας το reactions και από εκεί το χεράκι για να κάνετε προφορικά την ερώτησή σας, είτε μέσω του chat, την οποία θα μεταφέρουμε στην κυρία Τσιποπούλου για να μπορεί να την απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσιποπούλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από μένα και καλή χρονιά. Ευχαριστώ θερμά τη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος για την πρόσκληση. Για όσους τυχόν δεν ξέρουν γαλλικά, η φράση του Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπερί σημαίνει «Ό,τι δίνει νόημα στη ζωή, δίνει νόημα και στο θάνατο». Το νεκροταφείο του Πετρά την επιβεβαιώνει πλήρως. Η διάλεξη αφιερώνεται στη σεβαστή μνήμη του Κωστή Δαβάρα, του ανθρώπου που άλλαξε το αρχαιολογικό τοπίο της Ανατολικής Κρήτης και χάθηκε με τραγικό τρόπο το περασμένο καλοκαίρι. Το μνημειακό σύνολο του Πετρά βρίσκεται 2 χιλιόμετρα ανατολικά της Σιτίας, στη βορειοανατολική Κρήτη, και ερευνάται με ανασκαφικές και εντατικές επιφανειακές έρευνες υπό τη διεύθυνση της ομιλού σας από το 1985. Αποτελεί συστηματική έρευνα της εφορίας Ασιθιού του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο όρος «συστηματική» σημαίνει ότι διεξάγεται για να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα από πολυάνθρωπη διεπιστημονική ομάδα με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και διεθνών πρωτοκόλων. Η ανθρώπινη παρουσία στον Πετρά ξεκίνησε κατά την τελική νεολιθική, περίπου 3.400 π.Χ. και συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι το τέλος της εποχής του Χαλκού, περίπου 1.100 π.Χ. Στις προηγούμενες δύο διαλέξεις μου, μετά από πρόσκληση της στέγης, τις οποίες όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τις βρει στο YouTube, σας παρουσίασα τους οικισμούς του Πετρά στην πρώτη και το ανάκτορο στη δεύτερη. Το καλοκαίρι του 2021 προσκλήθηκα εξάλλου στο πλαίσιο των κορναρίων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Σιτίας και έδωσα μια μεγάλη διάλεξη παρουσιάζοντας τα 37 χρόνια ανασκαφών και ερευνών στον Πετρά, η οποία δεν μαγνητοσκοπήθηκε. Σήμερα θα σας μιλήσω για το μοναδική σημασίας ασύλλητο ελίτ μινωικό νεκροταφείο. Σας οφείλω μια ακόμα διάλεξη που θα αφορά στο Βυζαντινό νεκροταφείο, αλλά και το όραμά μου για το μέλλον του αρχαιολογικού χώρου και την ανάδειξή του, ώστε να μείνει πολύτιμη παρακαταθήκη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σιτίας. Το μοναδική σημασίας ελίτ ασύλλητο νεκροταφείο του Πετρά ανασκάπτεται και μελετάται από το 2004 και η έρευνά του πλησιάζει την ολοκλήρωσή της. Όπως έχω προαναφέρει, οι ανασκαφές του Πετρά μας προσφέρουν την εξαιρετικά σπάνια δυνατότητα της παράλληλης μελέτης των χώρων των ζώντων και αυτών των νεκρών. Το νεκροταφείο βρίσκεται σε εκτεταμένο πλάτωμα του ανατολικού λόφου του Πετρά, γνωστού ως Κεφάλα, και είναι από τα σημαντικότερα της Κρήτης και πιθανότατα το μεγαλύτερο γνωστό της προανακτορικής και παλαιοανακτορικής περίοδου, με έκταση που αγγίζει τα 4 στρέμματα. Ιδρύθηκε στην αρχή της εποχής του Χαλκού, στην πρωτομινωική εναβήτα περίοδο, και συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος της παλαιοανακτορικής, δηλαδή περίπου από το 2900 ως το 1800-1750 π.Χ. Ας σημειωθεί ότι ο Πετράς υπήρξε από την αρχή της ιστορίας του πύλη εισόδου για τη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και ιδεών από την υπόλοιπη Κρήτη, το Αιγαίο γενικότερα, καθώς και από την Ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον μέχρι την ίδρυση του Ανακτόρου της Ζάκρου γύρω στο 1650 π.Χ. Έτσι, ο Πετράς αναδείχθηκε σε κεντρική θέση συγκεκριμένης επικράτειας και τελικά στο μόνο ανακτορικό κέντρο στην παλαιοανακτορική Ανατολική Κρήτη, εξαιτίας της τοπογραφίας του και του μεγάλου και ασφαλούς αγκυροβόλιου του. Ήταν από την αρχή το κέντρο μιας πυκνοκατοικημένης, σχετικά βέβαια, περιοχής, όπως απέδειξαν παλαιότερες και πρόσφατες επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες.
Το νεκροταφείο του Πετρά είναι, αποτελείται γενικά από τάφους οικίες, δηλαδή κτίρια με δωμάτια, και η επικρατούσα πρακτική είναι οι δευτερογενείς ταφές, δηλαδή ανακομιδές. Με την πρόοδο της ανασκαφής, τα δύο αυτά χαρακτηριστικά απέκτησαν εξαιρέσεις, αλλά εκείνο που εξακολουθούν να ισχύουν απόλυτα είναι ότι το νεκροταφείο αφορούσε μόνον τις ελίτ του ανακτορικού οικισμού και ότι παρέμεινε ασύλλητο για σχεδόν 5 χιλιετίες. Η έκταση του νεκροταφείου έχει πλέον αποκαλυφθεί πλήρως, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφική του έρευνα. Στα 4 στρέμματα της έκτασης που καταλαμβάνει, προστίθεται και μία ταφική βραχοσκεπή, μια μικρή σπηλιά, περίπου 50 μέτρα νοτιοδυτικά από το πλάτωμα της κορυφής του λόφου. Το νεκροταφείο περιλαμβάνει 24 μεγάλα ταφικά κτίρια, διαφορετικά μεταξύ τους, καθώς και 9 ταφικές δομές, δηλαδή κυρίως λάκους με περίγραμμα από λίθους και κάλυψη από χώμα ή και λίθους. Επίσης, ένα κυβωτιόσχημο τάφο με πλάκες, χτιστό, και ένα ταφικό πυθοειδές αγγείο εκτός ταφικού κτιρίου. Στη χωροταξική του οργάνωση περιλαμβάνονται 27 ακόμα κτίσματα και αρχιτεκτονικά στοιχεία, διάδρομοι, ελεύθεροι χώροι, χώροι τελετουργιών, περίβολοι κλπ. Η χρονική διάρκεια είναι μεγαλύτερη από 1000 χρόνια, από την πρωτομινοϊκή 1β έως τη μεσομινοϊκή 2β, δηλαδή περίπου 2900 με 1750 π.Χ. Η διάρκεια χρήσης όμως του κάθε ταφικού κτιρίου είναι πολύ μικρότερη και κάλυπτε συνήθως 2 χρονολογικές φάσεις, δηλαδή το πολύ 4 με 5 γενιές. Ξεκινούμε από τη βραχοσκεπή, η οποία πρόσφερε τα παλαιότερα χρονολογικά δεδομένα και περιείχε μόνο δευτερογενείς ταφές. Εδώ βλέπετε εικόνες από την ανασκαφή. Η κεραμική της χρονολογείται μεταξύ της πρωτομινοϊκής 1β και της μεσομινοϊκής 1β 2α, 2900 ως 1800. Αντιπροσωπεύονται όλοι οι γνωστοί κεραμικοί τύποι που τους βλέπετε εδώ, με εξαιρετικά δείγματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προημότατη κεραμική λεγόμενη της ομάδας Κάμπου από τη θέση στη Σύρο, με αγγεία απολύτως όμοια με τα κυκλαδικά της περίοδου, αλλά κατασκευασμένα τα περισσότερα από ντόπιο πυλό, όπως έδειξε η πετρογραφική ανάλυση. Κατά τη διάρκεια της πρωτομινοϊκής 1β και 2α, δηλαδή από το 2900 ως το 2450, ο Πετράς, που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο γνωστό από τη δεκαετία του 70 νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, είχε πολλές σχέσεις με τις Κυκλάδες και συνέχιζε να εντάσσεται στην πολιτισμική κοινή του Αιγαίου. Είναι πιθανότατο ότι οι σχέσεις με τις Κυκλάδες ήταν άμεσες και όχι μέσω της Αγίας Φωτιάς, όπως δείχνουν και άλλα μη κεραμικά ευρήματα. Αυτά τα μη κεραμικά ευρήματα περιλαμβάνουν 7 θράψματα εισηγμένων μαρμάρινων κυκλαδικών ειδωλίων, καθώς και 4 ακόμα σχηματοποιημένα επίσης μαρμάρινα ειδόλια και ένα από όστρεο σπονδύλου. Προερχόμενα από επιφανειακά στρώματα του νεκροταφείου, κυρίως εκτός των ταφικών κτιρίων, και ένα από τη βραχοσκεπή. Ο Πετράς είναι μαζί με τις Αρχάνες οι μόνες θέσεις της Κρήτης στις οποίες συναντούμε εισηγμένα μαρμάρινα πρωτοκυκλαδικά ειδόλια. Τα δύο ειδόλια δεξιά, αυτά εδώ, το κάτω είναι κριτικής κατασκευής. Πάντως, αυτά τα δύο βρίσκονται στο Μουσείο Σμόλιαν στην Οξφόρδη και αγοράστηκαν από τον Άρθουρ Εύαν στη Σιτία το 1895. Επομένως, προέρχονται πιθανότατα και αυτά από το νεκροταφείο του Πετρά. Στη βραχοσκεπή υπήρχαν επίσης ασημένια κοσμήματα, όμοια με τα κυκλαδικά της περίοδου. Ένα από τα νεότερα ευρήματα της βραχοσκεπής είναι αυτό το εξαιρετικό χρυσό μεσομινοϊκό περίαπτο γύρω στο 1900 π.Χ. Μοναδικό για την τεχνική του και την ιστορική σημασία του. Εικονίζει το δέντρο της ζωής με 7 κλαδιά, θέμα που ταυτίζεται με σημεία της κριτικής ιερογλυφικής, όπως βλέπετε εδώ. Υπήρχαν και άλλα χρυσά και ασημένια κοσμήματα στη βραχοσκεπή, κυρίως χάντρες και ταινίες. Αλλά και μερικά χάλκινα εργαλεία. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το τριγωνικό πρωτομινοϊκό εγχειρίδιο, σπαθάκι, το παλαιότερο από τα δύο όπλα που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στο νεκροταφείο του Πετρά. Οι σφραγίδες δηλώνουν κοινωνικές διαφοροποιήσεις και την απαρχή ενός γραφειοκρατικού συστήματος. Αυτές οι δύο πρωτομινοϊκές, 2200 με 2100 π.Χ., είναι από χαυλιόδοντα υποπόταμου και είναι από τις ομορφότερες της εποχής, πολύ σπάνιες στην Ανατολική Κρήτη, αλλά όχι και στον Πετρά, ενώ υπήρχαν επίσης και αυτές οι δύο από εδώ,
αξιοθαύμαστες μεσομινωικές σφραγίδες από στεατίτη. Η μελέτη των ανθρώπινων λειψάνων της βραχοσκεπής από την καθηγήτρια Σέβη Τριανταφύλου πρόσφερε πολύ ενδιαφέροντα νέα στοιχεία για την προανακτορική περίοδο. Επαναλαμβάνω, 300-1900 π.Χ., αν και τα ευρήματα καλύπτουν τουλάχιστον 900 χρόνια, μεταφέρθηκαν στη βραχοσκεπή από άλλα σημεία του νεκροταφείου σε μια χρονική στιγμή, όπως δείχνουν τόσο η στρωματογραφία όσο και οι συγκολήσεις μεταξύ των οστών, δηλαδή υπάρχουν οστά που συγκολούνται ενώ βρέθηκαν σε διαφορετικά στρώματα. Ο συνολικός αριθμός των οστών της βραχοσκεπής έφτανε τις 20.987. Μεταξύ αυτών ήταν 77 πλήρη και 5 αποσπασματικά κρανία. Τα λείψανα ανήκαν σε 165 άτομα συνολικά, 6 μωρά, 12 παιδιά 1-6 ετών, 11 παιδιά 6-12, 7 εφήβους έως 18 και 129 ενήλικους άνδρες και γυναίκες. Η γενική υγεία του πληθυσμού ήταν πολύ καλύτερη από πληθυσμούς της ίδιας εποχής από άλλα κρητικά νεκροταφεία, αλλά και το ύψος τους μεγαλύτερο, δηλώνοντας με βεβαιότητα ότι ανήκαν στις τοπικές ελίτ. Περνάμε τώρα στο νεκροταφείο, στο πλάτωμα του λόφου. Εδώ βλέπετε μια εικόνα από το βορρά και εδώ την κάτωψή του. Τα 24 ταφικά κτίρια δεν έχουν όλα κτιστεί και χρησιμοποιηθεί στην ίδια χρονολογική φάση. Δεν είναι δηλαδή όλα σύγχρονα μεταξύ τους. Σε κάθε συγκεκριμένη περίοδο, προανακτορική και παλαιοανακτορική, υπήρχαν σε χρήση μερικοί μόνον τάφοι, περίπου 4-6, εκτός από την προημότερη φάση, την πρωτομηνοϊκή 2, 2650-2200, οπότε υπάρχουν 10 ταφικά μνημεία, είτε κτίρια είτε δομές. Αξιοσημείωτο είναι ότι μερικοί από τους τάφους που δεν χρησιμοποιούνταν πλέον είχαν επιδιορθωθεί και παρέμεναν στοιχεία του νεκρικού τοπίου, ενώ άλλοι είχαν καλυφθεί είτε από νεότερα κτίρια είτε απλώς με χώμα για τη δημιουργία ελεύθερων χώρων. Επομένως, το νεκροταφείο δεν είχε χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των κατοίκων του Πετρά, αλλά μόνο από λίγες εξέχουσες οικογένειες, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να ανεγείρουν αυτήν την περίπλοκη αρχιτεκτονική, αλλά και να κατέχουν τα πολύτιμα και εξωτικά αντικείμενα από εισηγμένες πρώτες ύλες, τα οποία είχαν αποτεθεί ως κτερίσματα. Την παλαιοανακτορική περίοδο, βέβαια, οι οικογένειες που θάβονταν στα ταφικά κτίρια ήταν συνδεδεμένες με την ανακτορική διοίκηση. Ο λόγος της ίδρυσης του νεκροταφείου στο σημείο αυτό είναι η άμεση γυπνίαση με τον αρχαιότερο οικισμό στην περιοχή του Πετρά, που χρονολογείται στην τελική νεολιθική και πρωτομηνοϊκή 1. Βλέπετε, εδώ είναι ο οικισμός και ακριβώς δίπλα είναι το νεκροταφείο. Όπως είδαμε στην πρώτη διάλεξη της σειράς, δηλαδή τον τόπο των προγόνων, πραγματικών ή φαντασιακών, για τις ομάδες που ίδρυσαν τον οικισμό στο δυτικό λόφο και το νεκροταφείο στην Κεφάλα. Η ύπαρξη του αρχαιότατου οικισμού στο σημείο αυτό του λόφου είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο που καθόρισε και την τοπογραφία και τη μορφή του νεκροταφείου, αλλά και την ανάγκη της συνεχούς αναφοράς στους προγόνους σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του, που θα δούμε παρακάτω. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα της πρωτομηνοϊκής 2, δηλαδή 2650-2200, εντοπίζονται κυρίως στο νότιο και το κεντρικό τμήμα του πλατώματος. Εδώ βλέπετε 3 ταφικά κτίρια όμοιας κάτωψης αλλά διαφορετικού μεγέθους, τα 12, 15 και 17. Είναι ορθογώνια και χωρίζονται με εγκάρσιους τοίχους σε 3 ή 4 χώρους, χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους, ούτε και με το εξωτερικό. Αντίστοιχα, θα ήταν και το ταφικό κτίριο 13, εδώ το βλέπετε, το οποίο σώζεται ελάχιστα. Τα λείψανα τοποθετούνταν στα κτίρια αυτά από τη στέγη, που πρέπει να ήταν ελαφράς κατασκευής, ώστε να αφαιρείται και να επανατοποθετείται. Εδώ μερικά από τα ευρήματα αυτών των πρώιμων τάφων. Το ταφικό κτίριο 12 είχε αδειάσει τελείως και ευτυχώς βρέθηκε ένα όστρακο που το χρονολογεί πολύ καλά. Στην ίδια εποχή, την πρωτομηνοϊκή 2, ανήκουν 2 μονόχωρα ορθογώνια ταφικά κτίρια. Αυτό και αυτό, το 4 και το 6. Το πληρέστερο από αυτά, που ενσωματώθηκε αργότερα στο ταφικό κτίριο 4 ως κεντρικό δωμάτιο, σώζει και τη θύρα του. Το δεύτερο είναι το ταφικό κτίριο 6, απάνω, νοτιότερα, που δεν σώζεται πλήρως. Βλέπετε χαρακτηριστικά αγκεία της εποχής και το κυκλαδικό ειδόλιο και το σχηματοποιημένο. Στην ίδια εποχή, άλλα 2 πρωτομηνοϊκά 2 κτίρια, 2650-2200 π.Χ., το 14 και το 16, βρίσκονται κάτω από τα αμέσως νεότερα
πρωτομηνοϊκά 3 και μεσομηνοϊκά 1α, 2200-1900, τα αρχικά κτίρια 5 και 3 αντίστοιχα. Και φαίνεται ότι είχαν σχετικά περίπλοκες κατόψεις, αν και εξαιτίας των δύο άλλων κτιρίων της αμέσως επόμενης φάσης, δεν είναι δυνατή η ανασύστασή της κατόψής τους. Εδώ μερικά από τα ευρήματα του ταφικού κτιρίου 14. Βλέπετε και ένα χρυσό βραχιόλι, αγγεία, λίθινο. Το ταφικό κτίριο 16 περιείχε πλουσιότατες επιχώσεις, καθώς και ένα μεγάλο πεζούλι, θρανίο στην αρχαιολογία, σχήματος γάμα, πάνω και δίπλα στο οποίο βρέθηκαν περίπου 80 αγγεία σερβιρίσματος και πόσεως, ιδιαίτερη σημασία είναι αυτή η σφραγίδα από ελεφαντόδοντο με διακοσμητικό θέμα λαβυρίνθου και η λίθινη σφραγίδα εδώ σε σχήμα ποδιού. Και εδώ μερικά από τα αγγεία του θρανίου. Βλέπετε ότι υπάρχουν και εισαγωγές από τη Μεσαρά και πιθανότατα από τις Κυκλάδες. Ας σημειωθεί ότι το δωμάτιο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τελετουργική κατανάλωση φαγητού και ποτού προς τιμή των νεκρών. Δεν είχε δηλαδή ταφές αυτό το δωμάτιο. Το σύνολο περιλαμβάνει, όπως σας είπα ήδη, και αγγεία εισηγμένα. Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα που προσέφεραν οι ανασκαφές στην περιοχή κάτω από το μοναδικό, από πολλές απόψεις, ταφικό κτίριο 2, που θα δούμε παρακάτω, που κτίστηκε γύρω στο 1900 π.Χ. και συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι το 1750, ενώ στη μέση περίπου της ζωής του, την εποχή που κτίσεται και το ανάκτορο του Πετρά, το ήδη υπάρχον κτίριο επεκτάθηκε, εφοδιάστηκε με πεζούλια γύρω-γύρω για εναπόθεση προσφορών σε όλους τους εξωτερικούς του τείχους, καθώς και με δύο ακόμα χώρους, αυτούς εδώ, οι οποίοι χρησιμεύσαν αποκλειστικά για αποθήκευση συσκευών που χρησιμοποιούνταν στις τελετουργίες προς τιμή των νεκρών προγόνων. Αντίστοιχα, οργανώθηκε στα ανατολικά του κτηρίου ο χώρος τελετουργιών 1 για τελετουργίες φυσικά. Πριν εξετάσουμε αναλυτικά το μοναδικό αυτό κτίριο 2, που θα το δούμε στο τέλος, ας δούμε τι υπήρχε στον ίδιο χώρο πριν από το κτίσιμό τους. Ανασκάφθηκαν σε παλαιότερα στρώματα οι σημαντικότερες και πλουσιότερες ταφές των πρώιμων φάσεων του νεκροταφείου, που ανήκουν αφενός στην πρωτομηνοϊκή 2, 2650-2200, και αφετέρου στη μεσομηνοϊκή 1α, 2100 έως 1900 π.Χ. Συγκεκριμένα, βαθύτερα από το χώρο 9 ταφικού κτηρίου 2, ανασκάφθηκαν δύο αλλεπάλληλες, αλλά σύγχρονες, πρωτογενείς γυναικείες ταφές σε ταφικές δομές, δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ, λάκους με περίγραμμα και στέγη, που βέβαια την έχουμε αφαιρέσει, από ακατέργαστους λίθους. Οι ταφές αυτές, εκτός των κοσμημάτων από πολύτιμα υλικά και ενός μοναδικού μεγάλου λίθινου αγγείου, που θα δούμε αμέσως παρακάτω, είχαν και κτερίσματα από τις Κυκλάδες, όπως αυτή εδώ η πηξίδα, κοσμηματοθήκη, έτσι, από ναξιακό μάρμαρο. Εξάλλου, πιθανότατα από την ανώτερη από αυτές προέρχονται και μερικά από τα εισηγμένα κυκλαδικά μαρμάρινα ειδόλια, θράσματα των οποίων έχουν βρεθεί αρκετά κοντά σε επιφανειακά στρώματα. Η σχέση αυτή με τις Κυκλάδες είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί τα κυκλαδικά αντικείμενα χρονολογούνται αμέσως μετά την εγκατάλειψη του γειτονικού νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς. Εξάλλου, να σημειωθεί ότι έχουν ανασκαφθεί ελάχιστες πρωτογενείς πρωτομηνοϊκές δύο ταφές στον Πετρά, δηλαδή από το 2650 ως το 2200. Άρα ήδη υπάρχει κάτι, υπάρχουν πολλά στοιχεία εδώ που δείχνουν μια διαφοροποίηση. Η από πάνω ταφή δεν συνοδευόταν από κεραμική, τη λέμε 24, δεν συνοδευόταν από κεραμική, ενώ τα κινητά της ευρήματα, λίθινα, χάντρες και ελεφάντινες φραγίδες ανήκουν άλλα στην πρωτομηνοϊκή 2 και άλλα στην πρωτομηνοϊκή 3. 2200-2100, εποχή κατά την οποία φαίνεται ότι είχε υποστεί μια διατάραξη. Τον άνοιξαν, έκαναν κάποια διατάραξη και απήθωσαν μέσα και μερικές ελεφάντινες φραγίδες. Εδώ είναι μερικά από τα κοσμήματα από ημιπολίτιμους λίθους της ταφής αυτής. Βλέπετε, το πορτοκαλί είναι καρνελίνης, υπάρχει ασήμι, υπάρχει χρυσό αρκετό και ελφαντόδοντο εδώ. Και εδώ η κατώτερη από τις δύο πρωτομηνοϊκές, δύο πρωτογενείς γυναικείες ταφές. Προσέξτε τη μεγάλη φιάλη, μπολ, λεκανίδα, έτσι, από τραβερτίνη λίθο, προερχόμενο πιθανώς από το Βόρειο Αιγαίο, όπως έδειξε η
ειδικοί από το Δημόκριτο μας είπαν. Έχει διάμετρο 30 εκατοστά και είχε χρησιμοποιηθεί ως σήμα πάνω από την ταφική δομή. Δηλαδή, όπως βάζουμε εμείς ένα σταυρό πάνω από τους τάφους, αυτοί είχαν βάλει αυτό το αγγείο. Επίσης, προσέξτε σας παρακαλώ, αυτό είναι μικρό, είναι 2 πόντους και κάτι. Είναι τελικά χάντρα περιδεραίου. Λοιπόν, δείχνει 2 ανδρικές μορφές, οι οποίες αγκαλιάζονται και έχει εισαχθεί στον Πετρά από τη Μεσοποταμία. Αυτό είναι ένα μοτίβο που υπάρχει και σε στραγγιδόλιθους της Εγγύης και κυρίως της Μέσης Ανατολής. Τώρα, οι αναλύσεις DNA που προγραμματίζουμε θα μας δείξουν, ελπίζουμε, αν η γυναίκα που είχε ταφεί στο μοναδικό αυτό τάφο, βλέπετε πόσο πλούσιος είναι, και με αυτό το μοναδικό περίεργο πράγμα, είχε κάποια σχέση και αυτή με την περιοχή από όπου προέρχονται αυτά. Για μας σήμερα φαίνονται απίστευτες αυτές οι μετακινήσεις πολύτιμων αντικειμένων, αλλά και ανθρώπων, και μάλιστα επιφανών, από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Κρήτη. Αλλά υπήρχαν, γίνονταν, τα δεδομένα μας τους δείχνουν. Παρακάτω θα δούμε ότι και σκαραβαίοι από την Αίγυπτο είχαν φτάσει στον Πετρά, αλλά και μία χάντρα από λάπις λάζουλη που υπάρχει μόνο στο Αφγανιστάν. Και εδώ είναι 2 περιδέρια από την ίδια ταφή, από χρυσό, ασίμι και ελεφαντόδοντο. Και επίσης όλα αυτά προέρχονται και αυτά από μακρινές περιοχές του Αιγαίου ή της Εγγύης Ανατολής στο χρυσό. Όπως θα δούμε παρακάτω, η περιοχή βαθύτερα από το ταφικό κτίριο 2 έχει δώσει και άλλες 2 πρωτογενείς αμέσως επόμενες ταφές, μεσομηνοϊκές 1α, δηλαδή 2100-1900, ενώ και μέσα στο ίδιο το ταφικό κτίριο υπήρχαν άλλες 3 πρωτογενείς, παλαιοανακτορικές αυτές. Όταν λέμε πρωτογενείς, εννοούμε ότι ήταν ολόκληρος ο σκελετός εκεί. Αλλιώς είναι δευτερογενείς, δηλαδή ανακομιδή των οστών. Οι πρωτογενείς είναι αρκετά σπάνιες στον Πετρά, αλλά εδώ υπάρχουν αρκετές. Υπήρχαν λοιπόν άλλες 3 πρωτογενείς παλαιοανακτορικές, η μία σε ταφικό πίθο και άλλες 2 σε λάρνακες. Αυτή είναι άλλη μια ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου χώρου, που προφανώς δεν είναι συμπτωματική, κάτι σημαίνει. Και θεωρώ πολύ πιθανό αυτοί που έκτισαν το ταφικό κτίριο 2, το νεότερο δηλαδή, από πάνω από αυτά, να γνώριζαν την ύπαρξη των προγενέστερων πλούσιων ταφικών δομών και είτε να συνδέονταν γενετικά με τους θαμμένους εκεί, να ήταν δηλαδή απόγονοί τους, είτε να επεδίωξαν να συνδεθούν μαζί τους, δηλαδή με την εξέχουσα κοινωνική ομάδα που ουσιαστικά ξεκίνησε το νεκροταφείο του Πετρά. Αργότερα, στη διάρκεια της παλαιοανακτορικής, όχι μόνο συνεχίστηκαν οι εξαιρετικά πλούσιες ταφές στο χώρο, αλλά καθιερώθηκαν και τελετουργίες, καθώς οι νεκροί, ή τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, ανήκαν πλέον στην κατηγορία των προγόνων, είτε για ένα συγκεκριμένο τμήμα της κοινότητας του Πετρά, είτε για το σύνολό της. Συμπερασματικά, η συνολική διάρκεια χρήσης του χώρου ξεπερνάει τα 1000 χρόνια, εκεί δηλαδή που σήμερα, που τελευταία ήταν το ταφικό κτίριο 2. Όλες οι ταφές είναι εξαιρετικά πλούσιες και οι ταφικές πρακτικές από πολλές απόψεις, όπως είδαμε, ιδιαίτερες. Ας κρατήσουμε όμως ότι οι πλουσιότερες μακράν και μάλιστα πρωτογενείς ταφές της πρωτομινοϊκής 2, θυμίζω 2650-2200, είναι γυναικείες. Προχωρούμε. Επίσης, στην ίδια πρωτομινοϊκή 2 φάση και στο χώρο κάτω από το ταφικό κτίριο 2, ανήκει ένας ακόμα τάφος, μοναδικής για τον Πετρά αρχιτεκτονικής, ο οποίος δείχνει σχέση ή επιρροή από τις Κυκλάδες. Πρόκειται για ένα μικρό, κτιστό, κυβωτιόσχημο τάφο, με τυχώματα από κάθετες πλάκες και δάπεδο επίσης από πλάκες, που περιείχε 2 δευτερογενείς ταφές παιδιών 6 έως 10 ετών, κτερισμένες με 2 χρυσά βραχιόλια. Στην επόμενη φάση, την πρωτομινοϊκή 3 και μεσομινοϊκή 1α, 2200-1900 περίπου π.Χ., τα ορθογώνια κτίρια της νότιας πλευράς του νεκροταφείου καλύφθηκαν, αυτά ήταν εδώ, έχουν πλέον καλυφθεί, δημιουργώντας εκτεταμένο ελεύθερο χώρο, ενώ βαθύτερο από το ταφικό κτίριο 2, πάνω από αυτά που είδαμε, δημιουργούνται 4 ταφικές δομές, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι 23, 26 και 29. Στην ταφική δομή 23, μέσα σε ένα μεγάλο λάκκο με διαστάσεις όμοιες περίπου με το μεταγενέστερο δωμάτιο 3 του ταφικού κτηρίου 2, ανασκάφθηκαν μία πρωτογενή ταφή ενός άντρα άνω των 45 ετών, καθώς και 5 δευτερογενείς. Σημειώστε την πολύ προχωρημένη για την εποχή ηλικία. Τα κτερίσματα ήταν πλούσια, μετάλλινα και κεραμική. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν
πυθοειδή αγγεία, αυτά είναι περίπου 50 εκατοστά του καθένα, με διακόσμηση ανοιχτή επισκοτεινού, που όμοιά τους δεν έχουν βρεθεί άλλα στο νεκροταφείο, αλλά υπάρχουν μερικά αποσπασματικά παράλληλα από τις τροματογραφικές τομές κάτω από το ανάκτορο. Αξιοσημείωτο και ίσως όχι συμπτωματικό είναι ότι αυτή η πρωτογενής ανδρική ταφή, βλέπετε το κτίριο είναι εδώ από πάνω, και αυτό βρίσκεται πολύ χαμηλότερα γιατί είναι παλαιότερο. Όμως, ακριβώς 50 εκατοστά πάνω από αυτήν την ταφή, στο ίδιο ακριβώς σημείο εδώ, υπήρχε μια ταφή σε Λάρνακα, την οποία θα δούμε παραπάνω. Ο άνδρας αυτός που ήταν στη Λάρνακα, ο νεότερος, ήταν επίσης άνω των 45 ετών. Και το δωμάτιο 3 συνδέεται και με πολύ πολύ σημαντικούς σφραγιδόλιθους, μερικούς από αυτούς και με ιερογλυφικές επιγραφές, θα τις δούμε παρακάτω. Η ταφική δομή 28 ήταν κάτω από το δωμάτιο 1 του παλαιονακτορικού ταυκουλτηρίδιου. Ήταν ένας λάκκος κι αυτή, κτισμένος με ακανόνιστες πέτρες και βότσαλα στο δάπεδό του, που περιείχε μία πρωτογενή, δηλαδή ολόκληρη, ταφή νέου, υψηλού και γερονευδεμένου άντρα, ήταν πάνω από 1,72, κάπου εκεί, κτερισμένη με το δεύτερο όπλο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στον Πετρά. Ένα χάλκινο εγχειρίδιο, μικρό σπαθί, με ασημένια καρφιά και λαβή από ελεφαντόδοντο. Το πρώτο το είδαμε ήταν στη Βραχοσκεπή, ένα παλαιότερο. Στον ίδιο λάκκο ήταν μια ανακομιδή γυναίκας και δύο ακόμα ανακομιδές παιδιών. Η γυναικεία ταφή ήταν από τις πλουσιότερες του νεκροταφείου, συγκρινόμενη μόνο με τις δύο πρωτομηνοϊκές που είδαμε πριν. Εδώ βλέπετε τα περίτεχνα κοσμήματα από χρυσό, φαγεντιανή, ωραία κρύσταλλο και ασήμι που συνόδευαν αυτή την κυρία. Και εδώ βλέπετε μερικά ακόμα κοσμήματα από αυτή την ταφή. Είναι πραγματικά εκπληκτικός ο πλούτος τους. Και προχωρούμε. Το ταφικό κτίριο 1 που θα δούμε παρακάτω και χρονολογείται στη Μεσομνιωκή 1Β γύρω 1900-1800 περιλαμβάνει και ένα υπόγειο δωμάτιο, το οποίο είναι παλαιότερο, το δωμάτιο 10, το οποίο περιείχε πλούσιες ταφικές επιχώσεις, βάθος σχεδόν 2 μέτρων και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, που συνοδεύονται από κεραμική. Κάτω-κάτω είναι η κεραμική που λέμε Μεσομνιωκή 1α και από πάνω, και αυτό είναι από πάνω, και από κάτω έχουμε την παλαιότερη κεραμική, Πρωτομνιωκή 3. Πολύ ενδιαφέροντα, σε αυτή την ανασκαφή βλέπετε και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αγγείο, Μεσομνιωκό 1, πολύ ενδιαφέροντα ήταν δύο αγγεία, αυτό εδώ είναι μια λεκάνη, η οποία περιείχε το κρανίο μιας γυναίκας και αυτό το κονικό κύπελο εδώ, το οποίο περιείχε μικρά οστά ενός νεογέννητου παιδιού. Στο κεντρικό τμήμα του νεκροταφείου κτίστηκαν δύο νέα ταφικά κτίρια, το 3 και το 5, πάνω από τα παλαιότερα που είδαμε πριν, το 16 και το 14 αντίστοιχα. Το 3 ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο, τόσο για τη χρήση ενός πύληνου λινού, δηλαδή πατητηριού σταφυλιών, το βλέπετε, ως ταφικό αγγείο που περιείχε τα οστά ενός ενήλικου άντρα και ενός εφήβου, όσο και για τα πολλά ευρήματά του που περιλαμβάνουν κεραμική, λίθινα αγγεία, ειδόλια από ελεφαντόδοντο, σφραγίδες από διάφορα υλικά, καθώς και χρυσά και ασημένια κοσμήματα. Εδώ είναι μερικά, πολύ λίγα από τα ευρήματα, πραγματικά πάρα πολλά. Αυτά είναι τα κυριότερα, βλέπετε χρυσά, ελεφαντόδοντο, κεραμική. Όσο για το ταφικό κτίριο 5, στα δυτικά του 3, είχε επίσης πολύ σημαντικές ταφικές επιχώσεις, τις βλέπετε εδώ, και μερικά πάλι από τα ευρήματα του ταφικού κτιρίου 5. Βλέπετε πάλι σφραγίδες, βλέπετε χρυσά, βλέπετε χάλκινο, πολλές χάντρες, κεραμική, λίθινα αγγεία. Γύρω στο 2000 π.Χ. το νεκροταφείο είχε καταλάβει όλη του την τελική έκταση, αν και δεν είχε αποκτήσει ακόμα τους χώρους τελετουργιών και τους περιβόλους του. Οι πρωτογενείς ταφές είναι ελάχιστες στην εποχή αυτή, αν και υπάρχουν πάρα πολλά ημιαρθρωμένα τμήματα σκελετών, δηλαδή οστά που τοποθετήθηκαν στους τάφους πριν ολοκληρωθεί η αποσάρκωσή τους και υπήρχαν κάποιοι τένοντες. Στο βόρειο τμήμα του νεκροταφείου τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή ενός ακόμα μεσομινοϊκού 1α, 2100 περίπου με 1900, ταφικού κτηρίου του 27, είναι το πράσινο που βλέπετε εδώ, και βρίσκεται κάτω από το νεότερό του παλαιονακτορικό ταφικό κτηρίο 11,
που θα δούμε παρακάτω. Οι τείχοι του παλαιότερου ακολουθούν την ίδια πορεία με τους τείχους του μεταγενέστερου. Από το κτίριο 27 σώζονται πλήρως δύο δωμάτια, αλλά ίσως υπήρχαν και άλλα στα ανατολικά, τα οποία αργότερα καθαρίστηκαν από το περιεχόμενό τους, καθώς ο φυσικός βράχος στο σημείο αυτό εδώ είναι πολύ ψηλά. Βλέπετε ένας πάρα πολύ όμορφος φραγιδόλιθος εδώ. Η επόμενη φάση, η οποία ορίζει το τέλος της προανακτορικής και την αρχή της παλαιοανακτορικής στον Πετρά με την ανέγερση του Ανακτόρου και άλλα μεγάλα έργα τα οποία είδαμε στις προηγούμενες διαλέξεις, αντιπροσωπεύεται από τρία ταφικά κτίρια. Δύο από αυτά είναι νέα, το 1 και το 2, ενώ το ταφικό κτίριο 4, όπως προανέφερα, είχε αδειάσει από το παλαιότερο περιεχόμενό του και ξαναχρησιμοποιηθεί με κάποια προσθήκη. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που δηλώνει τη νέα κοινωνική οργάνωση, γιατί έχουμε πλέον ανάκτορο, είναι η χωροταξική διευθέτηση του νεκροταφείου με ένα σύστημα διαδρόμων μεταξύ των τάφων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς είναι το σύστημα της κυκλοφορίας στο νεκροταφείο. Επίσης, την ίδια εποχή οργανώνονται και οι δύο χώροι τελετουργιών. Αυτός είναι ο ένας, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με το ταφικό κτίριο 2, και αυτός είναι ο χώρος τελετουργιών 2, που συνδέεται με 6 ταφικά κτίρια γύρω του. Έτσι, αν κάποιος ερχόταν από το πλάτωμα του νεκροταφείου, στο πλάτωμα του νεκροταφείου από τον οικισμό του Πετρά στο δυτικό λόφο, μπορούσε να ακολουθήσει τρεις διαδρομές. Παρακολουθήστε τα αβέλη. Την πρώτη, προς τα ανατολικά και νότια, δηλαδή προς το ταφικό κτίριο 2 και το συνδεδεμένο με αυτό χώρο τελετουργιών 1, ή να πάει προς τα βόρεια και ανατολικά, προς τα ταφικά κτίρια 1 και 4. Εδώ. Και το νότιο τμήμα του χώρου τελετουργιών 2, δηλαδή εδώ. Ή να πάει ακόμα βορειότερα στα υπόλοιπα παλαιοανακτορικά κτίρια, το 7, το 8, το 9, το 10 και το 11. Καθώς και στο, βέβαια, στο κεντρικό τμήμα του χώρου τελετουργιών. Όλα τα ταφικά κτίρια έχουν μία θύρα και μόνο το ταφικό κτίριο 2 διέθετε δύο εισόδους προς τα δωμάτια των νεκρών και άλλη μία που συνέδε τον αποθηκευτικό χώρο 8, από εδώ δηλαδή, με το τελετουργικό χώρο. Καμία είσοδος ταφικού κτιρίου δεν βλέπει προς τους χώρους τελετουργιών, χωρίζοντας έτσι με σαφήνεια τους χώρους των νεκρών από τους χώρους των τελετουργιών των ζώντων και για πρακτικούς λόγους όπως φανταζόμαστε. Πολλά δωμάτια δεν διέθεταν θύρες και πρέπει να ήταν προσιτά από την οροφή, όπως είδαμε προηγουμένως και για την πρωτομηνιακή περίοδο. Ας δούμε τώρα επιλεκτικά μερικά από τα παλαιοανακτορικά ταφικά κτίρια. Να συγκρατήσουμε ότι πρόκειται για τους χώρους ταφής των πλέον εξεχουσών οικογενειών του αστικού οικισμού του Πετρά, οικογένειες οι οποίες προφανώς σχετίζονταν με την ανακτορική διοίκηση. Καταρχάς, το ταφικό κτίριο 1, στο δυτικό τμήμα, που είναι το μεγαλύτερο του νεκροταφείου, με έκταση περίπου 150 τετραγωνικά μέτρα και 12 δωμάτια. Το δυτικό του άκρο, όπως βλέπετε εδώ, μοιάζει να λείπει κάτι, γιατί συνεχιζόταν κάτω από αυτό το κτίριο εδώ, το οποίο είναι νεότερο, θα το δούμε παρακάτω, ανήκει στο 12ο αιώνα. Είναι ένα ορθογώνιο μεγαροειδές κτίριο, με το οποίο συνδέεται και ένας περίβολος που θα δούμε εν μέρη πάνω από το νότιο τμήμα του. Η είσοδος του ταφικού κτιρίου 1 πρέπει να ήταν από εδώ, γιατί δεν την βρήκαμε πουθενά αλλού. Τα ευρήματά του ήταν 4 λίθινα αγκεία, χρυσές ταινίες και ένας πάρα πολύ ωραίος τετραεδρικός πρισματικός φραγιδόλιθος που προέρχεται από το ανακτορικό εργαστήριο των Μαλίων. Και η κεραμική του κτιρίου και μερικά χρυσά, βλέπετε, έχει μια πολύ ωραία πόρτα μεταξύ δύο δωματίων. Στο στενό επίμηκες δωμάτιο, που το λέμε δωμάτιο 6, η επίχωση ήταν βάθος μεγαλύτερο από ένα μέτρο και περιείχε πολύ μεγάλη ποσότητα δευτερογενών αποθέσεων μαζί με αγκεία σερβιρίσματος και κατανάλωσης φωτού και μερικές χρυσές ταινίες. Στο χώρο 7 του ίδιου νεκροταφείου ήρθε στο φως μια μοναδική εισηγμένη από την Ανατολική Μεσόγειο χάντρα από χρυσό και λάπις λάζουλη. Υπενθυμίζω ότι ο μοναδικός αυτός λίθος προέρχεται από το Αφγανιστάν. Φανταστείτε, είχε φτάσει με καραβάνια μέχρι την ακτή της Συρίας και από εκεί κάποιοι μηνοήτες τον πήραν. Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν δύο όμοια ταφικά κτίρια, γεγονός που δείχνει με σαφήνεια τον κοινωνικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις ελίτ του Πετρά. Δηλαδή, ποιος θα φτιάξει το πιο ωραίο κτίριο, το πιο μεγάλο, το πιο πλούσιο. Έτσι, το ταφικό κτίριο 4
Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε, έχει τελείως άλλη κάτωψη από τα άλλα. Είναι τετράγωνο και αποτελείται από ένα διάδρομο σε σχήμα π, το οποίο περικλείει το παλαιό πρωτομηνοϊκό δωμάτιο, το οποίο καθαρίστηκε από το δωμάτιο αυτό. Ήταν περίπου 400 χρόνια παλαιότερο. Δίπλα στην είσοδο και ανατολικά υπάρχει εδώ μια πλατφόρμα για την απόθεση προσφορών. Πλούσια ταφική απόθεση υπήρχε στο κεντρικό δωμάτιο, είναι αυτό εδώ. Κοντά στην είσοδο του ταφικού κτηρίου, είναι τα τελευταία δηλαδή που αποτέθηκαν εκεί, ήρθε στο φως ένα μικρογραφικό λίθινο αγγείο, αυτό εδώ, είναι κάπου 5-6 πόντους, μίμηση Αιγυπτιακού, πολύ καλή μίμηση Αιγυπτιακού, και ένας πολύ ωραίος φραγιδόλιθος με ιερογλυφική επιγραφή. Το ταφικό κτίριο 10 τώρα έχει είσοδο στα ανατολικά και έκταση μόνο 33 τετραγωνικά μέτρα και είχε μόνο δύο δωμάτια, όπως βλέπετε, αλλά είναι από τα πλουσιότερα του νεκροταφείου. Παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Η δυτική του πλευρά φέρει μεγάλη πλατφόρμα για την εναπόθεση προσφορών, πλάτους 75 εκατοστό και μήκους 4 μέτρων, η οποία μάλιστα είναι επενδεδημένη με κονίαμα, ήταν αρχικά, και σωζόταν αρκετό κονίαμα στη θέση του. Ο βόρειος τείχος του ταφικού κτηρίου είχε επίσης κονίαμα εξαιρετικής ποιότητας, ανάλογο με αυτά που βρέθηκαν στον άκτορο του Πετρά. Και στη στέγη του κτηρίου ήταν τοποθετημένα 3 ζεύγη διπλών κεράτων από ασβεστόλιθο, τα οποία επίσης είχαν επίστρωση κονιάματος. Το μεγαλύτερο από αυτά έχει μήκος 48 εκατοστά και τα δύο μικρότερα 22, βλέπετε και εδώ. Επιπλέον, κομμάτια αγωγών που βρέθηκαν πεσμένα εμπρός από τη βόρεια πρόσωψη, αυτή είναι η βόρεια πρόσωψη, δηλώνουν την ύπαρξη σταθερής μόνιμης στέγης, στην οποία βέβαια ήταν στολισμένη πάνω με τα διπλά κέρατα και είχε και τους αγωγούς για την εκροή των υδάτων. Το ταφικό κτίριο 10, λοιπόν, δεν είχε πρωτογενείς ταφές, ούτε ταφικά αγγεία. Άλλη μια περίεργη αυτή. Περιλάμβανε όμως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και καλοδιατηρημένη κεραμική, λίθινα αγγεία, 9 σφραγιδόλιθους, μερικοί από τους οποίους προέρχονται από το ανακτορικό εργαστήριο των Μαλίων, ενώ άλλοι είναι υπέροχα έργα μικρογλυπτικής, αρκετά χρυσά κοσμήματα, αλλά και πάνω από 200 ασημένιες χάντρες, πάρα πολύ μικρές. Βλέπετε, αυτό είναι ένας πόντος. Οι χάντρες αυτές είναι 1 με 1,5 χιλιοστό, που πιθανότατα οι χάντρες αυτές ήταν πειραμένες σε νεκρικά ενδύματα. Η βόρεια πρόσωψη του ταφικού κτηρίου 10 βλέπει προς το χώρο τελετουργιών 2, που τον είδαμε πριν στην κάτωψη, ο οποίος περιείχε απίστευτη ποσότητα κεραμικής που υπερεύαινε τους 2 τόνους, ειδόλια και άλλα αφιερώματα. Γύρω από αυτόν τον εκτεταμένο ανοιχτό χώρο έκτασης περίπου 230 τετραγωνικών μέτρων βρίσκονται και τα άλλα παλαιονακτορικά κτίρια του βορείου τμήματος του νεκροταφείου. Η επίχωσή του είχε βάθος ως 60 εκατοστά. Αυτή η διαφάνεια σας δίνει μια μικρή ιδέα της ποσότητας της κεραμικής. Έχουν ήδη αφαιρεθεί όσα συγκολήθηκαν και εδώ είναι μόνο τα υπόλοιπα. Η επίχωση αυτή περιείχε ελάχιστα πινάκια, πιάτα, τα οποία όπως θα δούμε ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της άλλης, του άλλου χώρου τελετουργιών. Εδώ λοιπόν έχουμε ελάχιστα πιάτα. Έχουμε όμως αρκετά αγγεία με πλαστική διακόσμηση, καθώς και τεράστιο αριθμό από κύπελα διαφόρων τύπων. Μοναδικά είναι και ορισμένα από τα πλαστικά αγγεία υγρών προσφορών, τα οποία τα ονομάζουμε ρητά στην αρχαιολογία, όπως αυτό εδώ, είναι πραγματικά μοναδικό, έχει μορφή σφίγγας, ανδρικής σφίγγας, και έχει σαφείς αναφορές βέβαια σε πρότυπα από την Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο είναι ντόπιο. Επίσης, πολύ σημαντικά, είναι αυτά εδώ τα πλαστικά αγγεία, είναι αγγεία τα οποία παίρνουν μέσα κάποιο υγρό για προσφορές και μιμούνται αρχιτεκτονικά μέλη. Θα δείτε κίονες, θα δείτε διπλά κέρατα κλπ. Άλλο σημαντικό παλαιονακτορικό κτίριο είναι το 11, επίσης με πρόσωψη στο χώρο τελετουργιών 2, με 5 δωμάτια. Πολύ σημαντικά ευρήματά του ήταν σφραγίδες από διάφορα υλικά και ένα μοναδικό εύρημα, το οποίο τι ήταν, 12 όμοια ανδρικά ειδόλια. Αυτό είναι ένα από τα 12, είναι 12, είναι ακριβώς η ίδια όμοια
και είναι αναρτημένα, έχει τρύπες εδώ ο δίσκος αυτός, από ένα δίσκο με πολύχρωμη διακόσμηση. Σώζονται καλά και έτσι έγινε αυτή η αποκατάσταση. Σύμφωνα με την Άννα Σημαντηράκη που το μελέτησε, πιστεύει ότι αναπαριστά πιθανότατα ένα ελληνιακό ημερολόγιο σύμφωνα με ανατολίτικα πρότυπα, παρόλο που βεβαίως οι φιγούρες είναι σαφώς μινωικές. Και βρέθηκε ψηλά στην ταφική επίκουση, άρα πιστεύω ότι πρέπει να κρεμότανε από τη στέγη του ταφικού κτηρίου. Ένα άλλο ταφικό κτίριο πολύ σημαντικό είναι το 9, στη δυτική πλευρά του οποίου ένα σκαφί δεν έχει ολοκληρωθεί. Το κτίριο αυτό απέδωσε εκτός της ανασκαφής και το μοναδικό ασημένιο δαχτυλίδι, με σφραγιστικό δαχτυλίδι, αλλά και έναν εισηγμένο αιγυπτιακό σφραγιδόλιθο καραβαίο. Επίσης έχουμε, αλλά δεν θα σας το δείξω σήμερα, έχουμε κεραμική εισηγμένη από τη Σαντορίνη, η οποία βέβαια χρονολογείται πριν από την έκρηξη, και έχουμε και κεραμική, έχουμε ένα όστρακο δηλαδή, μην περιμένετε να δείτε 100 αγγεία, έχουμε και ένα όστρακο το οποίο προέρχεται με βεβαιότητα από τη Μικρά Ασία, από την Ταρσό. Θα τα δούμε σε μια επόμενη ευκαιρία αυτά. Πολύ σημαντικό είναι ότι στο ανατολικό δωμάτιο του κτηρίου 9 δεν είχαν γίνει ταφές, αλλά μόνο τελετουργικές αποθέσεις περιλαμβανομένου και ενός κρανίου ολόκληρου ταύρου, μεγάλου ταύρου. Εδώ είναι μετά την πάρα πολύ δύσκολη αποκατάστασή του από την Κάθι Χολ, τη συντηρήτρια του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε λοιπόν εδώ τη σπανιότατη, αν όχι μοναδική, θυσία ταύρου εντός ενός μινωικού τάφου. Άλλα δύο παλαιονακταρικά κτίρια της βόρειας πλευράς του νεκροταφείου, το 7 και το 8, ήταν χτισμένα πάνω σε προημότερες ταφικές δομές, επίσης πλούσια κτερισμένες. Το 7 περιλάμβανε και μία λάρνακα, τη βλέπετε εδώ, ενώ το 8 απέδωσε δύο υπέροχες σφραγίδες από καρνελίνη, είναι αυτή, και ωρία κρίσταλο, είναι αυτή, με ιερογλυφική επιγραφή η πρώτη, αλλά και το μοναδικής σημασίας χάλκινο δαχτυλίδι με παράσταση υδρόβιου πτηνού ανάμεσα σε καλάμια. Όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα πείθουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νεκροταφείο που χρησιμοποιείται από ελίτ οικογένειες με μεγάλη ευμάρεια, οι οποίες ανταγωνίζονταν η μία με την άλλη ως προς την αρχιτεκτονική των ταφικών τους κτηρίων, αλλά και τα κτερίσματα. Πρόκειται λοιπόν για μια ετεραρχική οργάνωση μιας ανακτορικής κοινωνίας, δηλαδή οικογένειες του ίδιου περίπου υψηλού κοινωνικού επίπεδου. Όμως η ετεραρχία δεν απέκλειε στο εσωτερικό της και μια ιεραρχική οργάνωση με την οποία θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του νεκροταφείου. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτούς που ήταν περίπου στο ίδιο υψηλό κοινωνικό επίπεδο, φαίνεται ότι υπήρχε κάποια οικογένεια που ήταν λίγο πιο ψηλά ακόμα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το ταφικό κτίριο 2, που είναι μακράν το σημαντικότερο του νεκροταφείου, με αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πιθανότατα ανήκε σε μια εκτεταμένη οικογένεια, η οποία εντός των ετεραρχικά οργανωμένων ελίτ του Πετρά, αντιπροσώπευε μία ορισμένη ιεραρχική υπεροχή. Αν η σημερινή διάλεξη γινόταν μερικές δεκαετίες πριν, ή αν γινόταν από άλλο αρχαιολόγο ίσως, θα σας έλεγαν ότι πρόκειται για βασιλικό τάφο. Αν θέλετε, συζητάμε το θέμα στο τέλος της παρουσίασης. Το βέβαιο πάντως είναι ότι το ταφικό κτίριο 2 είναι ένας από τους σημαντικότερους τάφους της Κρήτης για την παλαιοανακτορική περίοδο, βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα του νεκροταφείου σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από τον οικισμό της τελικής νεολιθικής, τον τόπο των προγόνων, αλλά και πάνω ακριβώς από τις σημαντικότερες ταφικές δομές που είδαμε πριν, της πρωτομινωικής 2 και της μεσομινωικής 1α. Τρομερή ιστορική συνέχεια. Το ταφικό κτίριο 2, λοιπόν, αποτελείται από 9 χώρους με εμβαδόν σχεδόν 80 τετραγωνικά. Κατασκευάστηκε γύρω στο 1900 και συνέχισε να χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια της παλαιοανακτορικής. Η κάτωψη ήταν αρχικά τετράγωνη και στη συνέχεια προσθέθηκαν άλλα δύο δωμάτια, το 7 και το 8, για να χρησιμεύσουν ως αποθηκευτικοί χώροι αποκλειστικά για σκεύη που χρησιμοποιούσαν στις τελετουργίες. Το δωμάτιο 8 έχει θύρα προς το χώρο τελετουργιών, όπως προαναφέρθηκε. Παράλληλα, προσθέθηκαν 6 θρανία, δηλαδή πεζούλια,
που τα βλέπετε εδώ ένα-ένα, στους εξωτερικούς χώρους για εναπόθεση προσφορών προς τους νεκρούς προγόνους. Αλλά και μια κλιμακωτή πλατφόρμα, είναι αυτή εδώ, έχει τρία σκαλοπατάκια, στην ανατολική πλευρά, που βλέπει προς το χώρο τελετουργιών 1. Εκεί θα στέκονταν ορισμένοι για να παρακολουθήσουν όσα συνέβαιναν εκεί, δηλαδή τραγούδια, χορούς, απαγγελίες, ίσως επίκληση προς τους προγόνους κλπ. Ο χώρος τελετουργιών 1, βλέπετε, λοιπόν, είναι εδώ, εδώ είναι το ταφικό κτίριο, εδώ είναι η ανατολική πλευρά του ταφικού κτίριου και εδώ είναι ο χώρος τελετουργιών. Ο χώρος τελετουργιών 1, που συνδέεται αποκλειστικά με το ταφικό κτίριο 2, έχει έκταση περίπου 150 τετραγωνικά μέτρα, ορίζεται από περιβόλους στα νότια και τα ανατολικά, διαθέτει ελεγχόμενη είσοδο εδώ, στην νοτιοανατολική του γωνία, που δείχνει ότι ίσως δεν συμμετείχε όλη η κοινότητα του Πετρά στις τελετουργίες, ενώ η νότια πρόσωψή του, εδώ, εδώ, παρουσιάζει τριμερή διαμόρφωση. Και αυτό είναι ίσως το παλαιότερο γνωστό δείγμα του χαρακτηριστικού αυτού στοιχείου της ανακτορικής μινωικής αρχιτεκτονικής, με τρεις χτιστές κόγχες που θα συνδέονταν με κάποια ξύλινη κατασκευή από κάθετα στοιχεία και ξύλινα επίσης κινητά πλαίσια, όπως δείχνουν τα ίχνη του ξύλου, το οποίο βέβαια δεν έχει σωθεί. Τα πλαίσια αυτά ίσως είχαν ζωγραφισμένα ξύλινα πανό ή ίσως είχαν κρεμασμένα από τα οριζόντια δοκάρια πλουμιστά υφαντά. Όπως είδαμε στις προηγούμενες διαλέξεις, ένα μεγάλο μέρος του πλούτου του Πετρά προερχόταν από την παραγωγή και εξαγωγή περίτεχνων υφαντών. Συγγνώμη. Άλλα ιδιαίτερα στοιχεία του ταφικού κτηρίου 2 περιλαμβάνουν την εσωτερική του διαμόρφωση και τη λειτουργία των δωματίων, την ύπαρξη δύο εισόδων προς τα ταφικά δωμάτια, τη χρήση ταφικών αγγείων, δύο λάρνακες και ένα σπίθος, αλλά και την παρουσία πρωτογενών ταφών, οι οποίες ανήκουν όλες σε άνδρες άνω των 45 ετών, δηλαδή πολύ προχωρημένης ηλικίας. Ταφές είχαν γίνει μόνο σε δύο από τα δωμάτια, στο 1 και στο 3. Όλες οι ταφές έχουν υποστεί δευτερογενή μεταχείριση, δηλαδή τα οστά έχουν μετακινηθεί και αναδιοργανωθεί στο χώρο μετά την αποσάρκωσή τους. Λοιπόν, για να δούμε το δωμάτιο 1. Έτσι. Αυτά είναι τα ευρήματα του χώρου. Εδώ είναι η Λάρνακα, εδώ μετά την συντήρησή της, και ο πίθος, που ήταν επίσης ταφικό αγγείο. Είχε ένα σκελετό, πάλι άνδρα, άνω των 45. Εδώ είναι το δωμάτιο 3. Έχουμε πάλι μία Λάρνακα, βλέπετε το σκελετό μέσα της. Στα κτερίσματα όμως του δωματίου 3 περιλαμβάνουν... Συγγνώμη, μη συγχωρείτε. Στο δωμάτιο 3, λοιπόν, είπαμε ότι είχε αυτή την πρωτογενή ταφή και περιείχε ακόμα 5 δευτερογενείς, 2 ενήλικες γυναίκες, ένας άνδρας άνω των 50, 3 ακόμα ενήλικοι άνδρες και ένα μικρό παιδί 2 έως 3 ετών. Κάτω από τη Λάρνακα ήρθε στο φως ένας πολύ ωραίος τριεδρικός σφραγιδόλιθος από Καλκιδόνιο. Στα κτερίσματα του δωματίου 3 περιλαμβάνονταν πραγματικά έργα τέχνης μεγάλης ιστορικής σημασίας, όπως αυτή η σφραγιδόληθη από ίασπη και καρνελίνη. Δύο πορτοκαλί είναι ο καρνελίνης, έτσι, και ο ίασπης είναι η πράσινος ή η καφετής. Δύο από τους οποίους φέρουν ιερογλυφικές επιγραφές. Η μία σε σχήμα τετραεδρικού πρίσματος από κόκκινο ίασπη, αυτή εδώ, φέρει εξαιρετική παράσταση γυναίκας με δόρυ στη μια της πλευρά, και ιερογλυφικές επιγραφές και στις άλλες τρεις. Είναι πιθανό ότι και η γυναίκα είναι ένα ιερογλυφικό σημείο. Η άλλη, από πρασινοπό ίασπη, φέρει στις τρεις πλευρές τις ιερογλυφικές επιγραφές, ενώ η τέταρτη έχει θέμα σχηματοποιημένων πτηνών σε εραλδική διάταξη. Η μία σφραγίδα από καρνελίνη φέρει σχηματοποιημένα θέματα ζώων και πτηνών, είναι αυτά εδώ, σε όλες τις τρεις πλευρές. Ιδιαίτερα σημαντική όμως είναι και η άλλη σφραγίδα από καρνελίνη, αυτή εδώ, με την προημότερη παράσταση του Αιγυπτιακού θεού Μπες στο Αιγαίο, είναι όμως κριτική η σφραγίδα αυτή, και δικτυωτό θέμα, βλέπετε εδώ, στην άλλη της πλευρά. Αυτή έχει σχήμα φακοειδές. Να σημειώσω με την ευκαιρία ότι οι σχέσεις του μινωικού πολιτισμού με την Αίγυπτο ήταν πολλές και τις είχε επισημάνει βέβαια πρώτος ο Έβανς. Και μερικά από τα μετάλλινα και άλλα κοσμήματα από το δωμάτιο 3 του ταφικού κτηρίου 2. Τώρα,
Είπαμε ότι τα δωμάτια 7 και 8 ήταν χώροι αποθήκευσης σκευών, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στις τελετουργίες. Διότι ό,τι αγγείο χρησιμοποιείται σε σχέση με τους νεκρούς δεν επιστρέφει πίσω στον οικισμό να το ξαναχρησιμοποιήσουν οι ζωντανοί, άρα σπάζεται ή δεν σπάζεται και αφήνεται εκεί, στο χώρο. Αυτό είναι ο χώρος τελετουργιών 1. Μπορείτε να δείτε την απίστευτη ποσότητα κεραμικής που έχει και η απόθεσή του είχε σε ορισμένα σημεία 80 εκατοστά βάθος. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της τεράστιας ποσότητα απόθεσης είναι η παρουσία πολύ μεγάλου αριθμού όμοιων πινακίων, δηλαδή πιάτων. Είναι σαφής η ιδέα της μερίδας εδώ, είναι όλα όμοια, τα οποία θα περίχαν μικρή ποσότητα κάποιου φαγητού, δεν έχουν βρεθεί οστά, άρα ήταν φυτικά τα φαγητά, ή ίσως λίγα φρούτα για τους συμμετέχοντες. Υπολογίσαμε, αυτά είναι βεβαίως σύγχρονα εδώ, υπολογίσαμε ότι θα μπορούσαν να περιέχουν 5-6 σίκα ή 12 με 15 μύγδαλα. Και πράγματι, η παλαιοβοτανική μελέτη από την Εύη 30 Μαργαρίτη έδειξε την παρουσία καλοδιατηρημένων, απανθρακωμένων σίκων και αμυγδάλων. Αυτά είναι σίκα. Πολύ σημαντικό. Στο χώρο τελετουργιών υπήρχαν επίσης και μια ομάδα από 70, μεγαλύτερα σε μέγεθος, διπλάσια από τα προηγούμενα, πιάτα με διαφορετική διακόσμηση και από διαφορετικό πυλό. Θυμάστε τα προηγούμενα ήταν κόκκινο-πά, αυτά είναι από άλλο πυλό. Οι τελετουργίες περιλάμβαναν επίσης κατανάλωση ποτού, και υποτίθεται ότι τα πινάκια είναι για φαγητό, και κατανάλωση ποτού λοιπόν, πολύ μεγάλος αριθμός κυπέλων διαφόρων τύπων και σχημάτων, από τα οποία τα πιο ενδιαφέροντα ήταν αυτά τα δύο τα ποτήρια κάνθαροι στην αρχαιολογική ορολογία, με όμορφη πολύχρωμη διακόσμηση. Υπήρχαν επίσης και αρκετές πρόχοι, βλέπετε εδώ μερικές, δηλαδή κανατάκια για σερβίρισμα, διαφόρων τύπων, δεν είναι όλες ίδιες, περιλαμβανομένου και αυτού του αποσπασματικού δυστυχώς μοναδικού δείγματος, το οποίο φέρει επικολλημένα τρεις κεφαλές της κριτικής αγριόγατας. Ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Πετρά είναι ότι οι τελετές στην περιοχή του νεκροταφείου συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της παλαιοανακτορικής περίοδου, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε σε άλλες ανακτορικές θέσεις της Κρήτης, όπου οι κεντρικές αυλές των ανακτόρων ήταν ο κύριος ή και ο μόνος χώρος τελετουργιών σχετικών με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Οι νεκροί που βρίσκονταν στο μοναδικό ταφικό κτίριο 2 και πιθανότερα αυτοί των παλαιότερων στρωμάτων κάτω από αυτό, είχαν αναχθεί πλέον στην κατηγορία των προγόνων. Δεν είναι όλοι οι νεκροί προγόνοι, έτσι. Και σε αυτούς αποδίδονταν τιμές από ένα συγκεκριμένο τμήμα της κοινωνίας του Πετρά. Δεδομένου εξάλλου ότι τόσο τα ευρήματα των δύο χώρων τελετουργιών είναι διαφορετικά εμπολής μεταξύ τους, όσο και ότι ο χώρος 1 αφορά ένα συγκεκριμένο μνημειώδες ταφικό κτίριο, ενώ ο χώρος 2, που είδαμε προηγουμένως, συνδέεται με 6 ταφικά κτίρια, δείχνουν πιθανότατα δύο διαφορετικές χρήσεις και μάλλον διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού να συμμετέχουν στις τελετουργίες εκάστου χώρου. Μετά την καταστροφή του πρώτου ανακτόρου του Πετρά στο τέλος της Μεσομνοϊκής 2, γύρω στο 1700, το νεκροταφείο εγκαταλείφθηκε και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που έγιναν την εποχή αυτή, είχαμε μιλήσει και στην προηγούμενη διάλεξη. Αλλά η θέση του νεκροταφείου και πιθανότατα η σημασία του ως τόπος μνήμης των προγόνων δεν λησμονήθηκε από την κοινότητα του Πετρά. Θεωρώ ότι το νεκροταφείο αποτελούσε ένα διαχρονικό σύμβολο κοινωνικής συνοχής με βάση μια σειρά δεδομένων. Σε μια εποχή σοβαρών πολιτικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, συνδεδεμένων με την έκρηξη της θύρας, ξέρετε ότι έφερε στάχτες όλη την Κρήτη κλπ. Ορισμένοι και τσουνάμι, ορισμένοι κάτοικοι του Πετρά επισκέφθηκαν την αρχαία ήδη ταφική βραχοσκεπή, η οποία είχε εγκαταλειφθεί για περισσότερο από 400 χρόνια και έκαναν μία τελετουργία και αφιέρωσαν αυτήν την πρόχου, εδώ, η οποία είναι αυτής της εποχής, και ένα κύπελο. Λίγο αργότερα, στις αρχές του 14ου αιώνα π.Χ., κατά την Ιστερομενοϊκή 3α περίοδο, μετά την τελική καταστροφή του ανακτόρου, επέστρεψαν και πάλι στο πλάτωμα του νεκροταφείου, στο Λόφο 2, και έκτισαν μία σειρά κατασκευών τελετουργικού χαρακτήρα, οι οποίες περιελάμβαναν μία μνημειώδη είσοδο, είναι αυτή εδώ, με δύο ανοιχτούς χώρους δεξιά και αριστερά της, αντιθετικούς, βλέπετε είναι πολύ συμμετρικό αυτό, και βρίσκεται ακριβώς στο τέλος του μονοπατιού, που οδηγεί από τον οικισμό του Λόφου 1 στο πλάτωμα του νεκροταφείου.
Καθώς επίσης και έναν ισχυρό αναλυματικό τοίχο, είναι αυτό το κίτρινο εδώ. Ό,τι είναι κίτρινο είναι αυτής της εποχής. Στο δυτικό άκρο του πλατώματος, επίσης, ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο, το είδαμε και πριν, το οποίο βρίσκεται εν μέρη πάνω από το ταφικό κτίριο 1, στη δυτική του πλευρά. Επίσης, μία τετράγωνη πλατφόρμα εδώ. Και λείψανα των τελετουργιών που διεξάγονταν είναι αυτοί οι δύο λάκοι, οι οποίοι βρέθηκαν γεμάτοι με αγγεία πόσεως της εποχής αυτής, του τελικά του 12ου αιώνα, όπου τελειώνει και η χρήση εκεί. Επίσης, στο βορειότατο τμήμα, εδώ, έχουμε ένα χώρο, τον βλέπετε, που χτίζεται επίσης αυτή την εποχή και περιείχε 3 εστίες και 3 πιθάρια, προφανώς για να μαγειρεύετε το φαγητό και να φυλάσετε για τις τελετουργίες. Στον προχωρημένο 12ο αιώνα, οπότε συνεχίζεται η χρήση του χώρου με την ίδια λειτουργία, κατασκευάστηκε επίσης μικρός πύλινος φούρνος, ο οποίος, μένει κάπου εδώ, θα τον δούμε, ενώ ανοίχτηκαν και δύο υλάκοι που είδαμε μόλις για να δεχτούν τα απορρίμματα της τελετουργικής κατανάλωσης φαγητού. Κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη σημασία αυτού του ιστερομηνιακού τρία συγκροτήματος και το συμβολικό του χαρακτήρα είναι ότι για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλοί πελεκητοί λίθοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το ερυπωμένο πλέον Ανάκτορο και από άλλα σημαντικά κτίρια του παλαιού οικισμού στο Λόφο 1. Όσοι βέβαια γνωρίζουν το χώρο, θα αναρωτιόνται πώς είναι δυνατόν να κάνουν τόσο τεράστιο κόπο να κατέβουν τον ένα λόφο, να περάσουν την κοιλάδα και να ξανανεύουν στο δεύτερο, φορτωμένοι με τεράστιες πέτρες. Άρα, αυτό το πράγμα έχει κάποια μεγάλη συμβολική σημασία. Φυσικά δεν γνωρίζουμε τον ακριβή λόγο, αλλά μπορούμε με αρκετή ασφάλεια να υποθέσουμε ότι οι κτίστες του θέλησαν να τιμήσουν τους προγόνους με συγκεντρώσεις ορισμένων μελών της κοινότητας και τελετουργική κατανάλωση φαγητού και ποτού. Αυτό το σύνολο που το βλέπετε εδώ με κίτρινο κτισμάτων χρησιμοποιήθηκε για περισσότερο από 150 χρόνια μέχρι τον προχωρημένο 12ο αιώνα, οπότε σταματάει εντελώς η χρήση του χώρου. Στο τέλος της περίοδου αυτής, την περίοδο που ονομάζουμε ιστερομηνιακή τριαγάμα ή 12ο αιώνα π.Χ., μια εποχή ανασφάλειας σε ολόκληρο το Αιγαίο μετά την πτώση των Μυκηναϊκών Ανακτόρων, ο Λόφος 1, όπου το Ανάκτορο και ο κύριος οικισμός είχαν ήδη εγκαταληφθεί, και δημιουργείται ένας μικρότερος οικισμός στο πλάτωμα του νεκροταφείου, αλλά στο ανατολικό άκρο, χωρίς να επηρεάσει τάφους. Και επίσης, αυτό είναι το φουρνάκι για το οποίο σας μίλησα, βρίσκεται εδώ. Και εδώ είναι κεραμική της εποχής αυτής, του 12ου αιώνα. Εδώ αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται καλά, είναι κομμάτι από έναν πάρα πολύ μεγάλο κρατήρα. Επομένως, έχουμε, όπως είδαμε και κύπελα, πάλι τελετουργική κατανάλωση ποτού. Άλλη μια ένδειξη ότι οι άνθρωποι του 12ου αιώνα είχαν γνώση της εγκύτητας του νεκροταφείου των προγόνων στον οικισμό τους, είναι αυτός ο μικρός ελεύθερος χώρος. Αυτός είναι ο οικισμός. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ένα τυχαράκι, το οποίο είναι ελεύθερο. Είναι, ξέρω εγώ, ένα μέτρο, κάτι τέτοιο, αλλά δεν συνδέεται με τίποτα άλλο. Είναι στο μέσον του χώρου τελετουργιών 1, πολύ ψηλότερα από το παλαιότερο. Και έχω την εντύπωση ότι είναι πιθανός βωμός. Βρέθηκε αρκετή στάχτη κόκαλα ζώων γύρω του και επίσης σπασμένα κύπελα της εποχής αυτής του 12ου αιώνα. Επίσης, πολύ κοντά σε αυτόν, εδώ δηλαδή, βρέθηκε μία λάρνακα, αυτή εδώ, η οποία δεν ήταν ταφική, ήταν άδεια, εντελώς άδεια, δεν περιείχε απολύτως τίποτα και χρονολογείται και αυτή στο 12ο αιώνα. Είναι ίσως ένα κενοτάφιο προς τιμή των νεκρών, κάτι τέτοιο. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ο Πετράς διαθέτει ιστοσελίδα, είναι αυτή εδώ, όπου μπορείτε να βρείτε πολλά πράγματα και τη βιβλιογραφία τη μέχρι σήμερα. Επίσης διαθέτει μια σελίδα στο Facebook, όπου μπορείτε να δείτε πολλά και διαλέξεις μου και άλλες ανακοινώσεις. Και έχει και ένα Instagram, όπου δεν έχουμε πολύ καιρό να ανεβάσουμε φωτογραφίες, έχουμε όμως μερικές. Λοιπόν, και τώρα να σας παρουσιάσω στα σύντομα, είναι και πολύ όμως, τους συνεργάτες μου στη δημοσίευση του Πετρά, με θερμές ευχαριστίες βέβαια. Η ομάδα των μελετητών αποτελείται από 50 διακεκριμένους επιστήμονες από 4 γενιές και είναι διεθνής και διεπιστημονική. Εδώ βλέπετε
Τέλος πάντων, θα σας τους πω όλους. Οι καθηγητές Φιλ Μπέτανκουρ και Μίριαμ Κλίντον μελετούν την αρχιτεκτονική του μινωικού νεκροταφείου. Ο καθηγητής Ντέιβιντ Τραμπ έχει μελετήσει τα ιστερομινωικά τρία τελετουργικά κτίρια πάνω από το νεκροταφείο και η Νεκταρία Μαυρουδή έχει μελετήσει για το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης την αρχιτεκτονική του τομέα 2 του οικισμού. Ο καθηγητής James Muley, η δόκτωρ Susan Ferenc και η καθηγήτρια Alessandra Giulia Meyer μελετούν τα μετάλλινα του νεκροταφείου και ο δόκτωρ Tom Brogan έχει μελετήσει χάλκινους ζυγούς. Ναι, γιατί στο ταφικό κτίριο 10 βρήκαμε και μερικούς χάλκινους ζυγούς, ζυγαριάς. Η ομιλούσα μελετά την κεραμική οικισμού και νεκροταφείου. Φανταστείτε πόση δουλειά είναι. Ο καθηγητής Donald Haggis έχει μελετήσει την κεραμική του λάκου στον τομέα 3 του οικισμού. Η καθηγήτρια Μαρία Εμμανουέλ Αλμπέρτη έχει μελετήσει τα μαγειρικά αγκεία του οικισμού. Η δόκτωρ Μαρία Ρελάκη μελετά μαζί με την ομιλούσα την κεραμική από τις τομές της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στο Λόφο 1. Η δόκτωρ Ελένη Νοδάρου πραγματοποιεί πετρογραφικές αναλύσεις της κεραμικής. Η δόκτωρ Άννα Σημαντηράκη Γκρίμσο μελετά τα ειδόλια και τη μικρογραφική κεραμική οικισμού και νεκροταφείου. Ο καθηγητής Μπρένταν Μπάρκ και η μακαρίτισσα δόκτωρ Τζοάν Κάτλερ έχουν μελετήσει τα κεραμικά υφαντικά βαρύδια του οικισμού. Ο δόκτωρ Μάικλ Βέντε συνεργάστηκε με την ομιλούσα στις θερματογραφικές τομές του ανακτόρου. Η καθηγήτρια Σέβη Τριανταφύλου και Εύη Κίτα είναι επικεφαλής της ομάδας των οστεοαρχαιολόγων και η Ρία Κιορπέ έχει ήδη ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκληρώνει και το διδακτορικό της με υλικό του νεκροταφείου του Πετρά. Ο Τσέζαρ Ντανίμπαλε και η καθηγήτρια Χάιντι Ντίρξ μελετούν λίθινα εργαλεία από τους οικισμούς και το νεκροταφείο. Η δεύτερη μελετά επίσης τα κοσμήματα από ημιπολίτιμους λίθους. Η καθηγήτρια Όλγα Κριτσκόφσκα μελετά τους φραγιδόλιθους και ο καθηγητής Έρικ Χάλαγκερ έχει μελετήσει τις επιγραφές ιερογλυφικής και γραμμικής Α. Η καθηγήτρια Ναταλία Πούλου έχει μελετήσει το Βυζαντινό νεκροταφείο. Η καθηγήτρια Εύη Μαργαρίτη είναι η παλαιοβοτανολόγος της ανασκαφής. Η δόκτωρ Βαλασία Ισακίδου και η δόκτωρ Δήμητρα Μιλωνά είναι οι παλαιοζωολόγοι, ενώ η δόκτωρ Τατιάνα Θεοδωροπούλου μελετά τους θαλάσσιους οργανισμούς. Ο καθηγητής Γιάννης Παπαδάτος μελετά τον αρχαιότατο οικισμό στην Κεφάλα της τελικής νεολιτικής που είπαμε, μαζί με μια χωριστή ομάδα ειδικών. Τα κονιάματα του ανακτόρου και του νεκροταφείου έχουν μελετήσει η Λίζα Χρυσοκοπούλου και η δόκτωρ Άριελ Πίρς Χαλικιά. Συντηρητές της ανασκαφής όλα αυτά τα χρόνια, πολλά χρόνια, είναι η καθηγήτρια σήμερα Στεφανία Χλουβεράκη, η Κλειό Ζερβάκη, ο Αλέκος Νικάκης, ο Θεοχάρης Κατρακάζης, ο Νίκος Καρανικόλας, η Κάθη Χολ και η Ματίνα Τζαρή. Με υλικό του Πετρά έχει ήδη ολοκληρωθεί μια διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας από την Κατερίνα Μπουκάλα Καρκαγιάννη και άλλες δύο βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης από τον Αδριανό Ψύχα, επίσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και τη Ρία Κιορπέ, που προανέφερα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχεδιαστές της ανασκαφής ο Ντάγκλας Φόλμαν, η Λίλι Μπόγκα και η καθηγήτρια Τζέρολιν Μόρισον. Φωτογράφος ο Χρόνης Παπανικολόπουλος. Υπεύθυνες για τα γραφιστικά και τα αρχεία της ανασκαφής οι αρχαιολόγοι Γαριφαλιά Κωστοπούλου και Μίνα Τσιμόγιανη. Ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Τόγιας έχει κατασκευάσει τον ιστότοπο της ανασκαφής. Τελευταία, αλλά όχι έσχατη, η Ματίνα Παπαδάκη, που έχει αναλάβει την επίπλευση νεροκόσκινο, δηλαδή 8 με 8.500 μεγάλων σακουλών χώματος κάθε χρόνο, και την επεξεργασία των φυτικών καταλήπων και άλλων μικρών ευρημάτων που προκύπτουν. Θερμές ευχαριστίες στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και το Μουσείο Σιτίας, το Ινστιτούτο Αιγαϊκής Προϊστορίας και το Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης. Και βέβαια, ευχαριστώ όλους εσάς για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Αυτά είχα να σας πω. Δεν είναι το βίντεο από μένα. Μάλιστα. Να είμαι κι εγώ. Κυρία Τσιποπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ εντυπωσιακά. Να θυμίσω και πάλι ότι όποιος θέλει να κάνει ερώτηση μπορεί να πάει καταρχάς κάτω στην ένδειξη reactions και από εκεί να σηκώσει χεράκι για να κάνει την ερώτησή του, ή αλλιώς θα μπορούσε να τη γράψει στο chat και να τη μεταφέρουμε στην κυρία Τσιποπούλου. Ο ήταν όλα απολύτως κατανοητά ή μήπως σας κοίμησαν, τι από τα δύο.
Ναι. Μ' ακούτε? Βλέπω τον κύριο Γιαννακάκη εδώ, έχει το χέρι. Εγώ σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ήταν εξαιρετική η παρουσίαση και παρόλο που έχω επισκεφθεί και πολλές φορές στον χώρο και εσάς που μιλήσει, τώρα έγιναν πάρα πολύ καλά όλα τα στοιχεία και τη σπουδαιότητα της ανασκαφής. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά για όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω άλλο ένα χεράκι εδώ. Χριστίνα... Χριστίνα Κουβαράκη. Μάλιστα. Ναι. Τώρα νομίζω με ακούτε. Σωστά. Σας ακούω, ναι. Α, γεια σας κύριε Μητσοτάκη. Καλησπέρα. Γεια σας Χριστίνα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική παρουσίαση όπως πάντα. Θα ήθελα να ακούσω από την κυρία Μεταξία για ποιο λόγο το ταφικό κτίριο 2 δεν το χαρακτηρίζει ως βασιλικό τάφο. Ναι, κοιτάξτε, όπως είδατε νομίζω με επάρκεια, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τα άλλα και είναι πλουσιότερο και έτσι κι αλλιώς. Δεν το χαρακτηρίζω βασιλικό τάφο, μπορώ και να το χαρακτηρίσω. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πιστεύω ότι υπήρχαν βασιλείς στη μινωική εποχή με την έννοια που υπάρχουν βασιλείς στις νεότερες εποχές. Έτσι, δηλαδή όπως ήταν η βασίλισσα της Αγγλίας για τον Evans. Η Βικτόρια τότε. Αλλά ακολουθώ την θεωρία που λέει ότι τα μινωικά νάκτορα διοικούνταν, και βεβαίως και οι οικισμοί γύρω από αυτά, διοικούνταν από ένα, ας πούμε, μια ομάδα ανθρώπων επικεφαλής των μεγάλων οικογενειών. Ένα συμβούλιο γερόντων, αν θέλετε, το οποίο υπάρχει και σε νεότερες εποχές. Έτσι δεν είναι. Αλλά εκείνο που μας αναγκάζει όμως να πούμε ότι stop. Εδώ δεν είναι μόνο όλοι στο ίδιο επίπεδο. Αυτή του ταφικού κτηρίου 2 είναι ένα σκαλάκι παραπάνω ή και περισσότερα σκαλάκια. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει να λέω ότι βρήκα το ανάκτορο του τάδε ή ότι έσκαψα ένα βασιλικό τάφο. Τα ευρήματα είναι εκεί. Προσπαθώ να τα ερμηνεύσω. Με ένα πιο μοντέρνο, αν θέλετε, τρόπο. Μεταμοντέρνο για την ακρίβεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αμιστάκης θέλει κάτι να πει. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μια ενδιαφέρουσα διάλεξη για το πλούσιο αρχαιολογικό φορτίο που έχει ο τόπος μας. Πολύ πλούσιο θα έλεγα. Όταν βλέπω όλους αυτούς τους θησαυρούς, ο νους μου πάει στους αφανείς και όχι στους ελίτ. Και ήθελα μια νήξη. Όλοι αυτοί που άνοιξαν αυτούς τους τάφους, που έφτιαξαν όλα αυτά τα υπέροχα αντικείμενα, τα κτερίσματα κλπ. Τι ξέρουμε για αυτούς? Κοιτάξτε να δείτε. Εάν είχε σκαφτεί εκτεταμένα ο οικισμός, θα μπορούσαμε... που δεν έχει γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να έχουμε, ας πούμε, διάφορες γειτονιές στον οικισμό, όπως έχουμε στα Γουρνιά, στο Μόχλο κλπ. Ο Πετράς δεν έχει σκαφτεί εκτεταμένα, μένει για τις επόμενες γενιές, διότι δεν είχα τέτοια δυνατότητα να το κάνω, ούτε ζωή. Επομένως, δεν ξέρουμε. Ότι όμως κάπου θα θάβονταν και οι απλοί άνθρωποι, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν, ούτε αυτό το ξέρουμε. Ήτανε κάπου αλλού, στην πλαγιά, την από εδώ, την από εκεί, σε σπηλιές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε ενδείξεις. Πάντως, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι επειδή και οι τάφοι είναι λίγοι, γιατί σας είπα μπορεί να είναι 27 και τόσες ταφικές δομές κτλ., αλλά δεν είναι σύγχρονα. Όταν έχουμε 5-6 ταφικά κτίρια σε κάθε εποχή, σημαίνει ότι είναι οι αριστοκρατικές εντός εισαγωγικών οικογένειες. Κάπου αλλού είναι οι άλλοι.
Δεν ξέρω. Πάντως, ότι υπήρχε, ας πούμε, κεντρική διοίκηση, η οποία οργάνωνε και, όπως είδαμε και στις προηγούμενες διαλέξεις, οργάνωναν αυτά τα μεγάλα έργα, τα τείχη, το ανάκτορο, τη διευθέτηση των πλατωμάτων ώστε να ισιώσουν και όλα αυτά. Αυτά βέβαια γινόντουσαν από άλλους ανθρώπους, δεν ερχόντουσαν οι επικεφαλείς των οικογενειών να σκάψουν. Δεν ξέρω όμως, δεν το ξέρουμε. Ευχαριστώ. Ξέρετε, δεν θα μάθουμε ποτέ αν είχαν δούλους οι Μινωίτες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Οι Μικυναίοι ξέρουμε ότι είχαν. Μπορεί να είναι. Στο chat έχουμε, αφού πω ότι έχουμε πάρα πολλές ευχαριστίες για την ομιλία. Α, ευχαριστώ και εγώ. Από την κυρία Ειρήνη Αλεξοπούλου, μία ερώτηση που λέει καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι ανακομιδές γνωρίζουμε από ποιο σημείο γίνονταν? Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά του Πετρά και η υπόθεση που λέει ότι μήπως γινόταν η αρχική ταφή σε ένα δωμάτιο και μετά τα μεταφέρανε στο διπλανό δεν μπορεί να ισχύσει και θα επιμείνω πάνω σε αυτό. Κάπου αλλού γινόντουσαν οι πρωτογενείς ταφές. Και μετά, όταν γινόταν η αποσάρκωση, καμιά φορά μερική αποσάρκωση, γιατί σας είπα ότι υπάρχουν ημιαρθρωμένα οστά, έχουν δηλαδή χέρια ή πόδια αρθρωμένα, ενώ το υπόλοιπο σκελετός δεν είναι αρθρωμένος. Δεν ξέρω πού γίνονταν οι ταφές, οι πρωτογενείς. Υπάρχουν κάποιες πρωτογενείς, όπως είδαμε, που είναι στη θέση τους, και μερικές από αυτές και μέσα σε ταφικά αγγεία ή σε ταφικές δομές, αλλά είναι λίγες, πολύ λίγες. Στους Μυκηναϊκούς τάφους, δηλαδή της κυρίως Ελλάδας, αλλά και στην Κρήτη τους έχουμε, βλέπουμε ότι εκεί ήταν πρωτογενείς ταφές. Οι τελευταίες είναι κοντά στην πόρτα. Οι άλλες έχουν ανακατευτεί τα οστά και έχουν τραβηχτεί στην άκρη. Στο νεκροταφείο του Πετρά δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω που γινόντουσαν οι πρωτογενείς ταφές. Έχουμε στο chat επίσης από τον κύριο Δαμιανό Δαμιανάκο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Είναι δυνατόν να έχουμε βιβλιογραφικές πληροφορίες σε σχέση με τον οικισμό? Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Εάν πάτε στην ιστοσελίδα του Πετρά, www.petras-excavations.gr, το site αυτό περιέχει πάρα πολλές σελίδες. Μία από αυτές είναι και η βιβλιογραφία. Ξεφυλίστε το και θα δείτε ό,τι έχει γραφτεί μέχρι σήμερα, εκτός από αυτά που είναι υποδημοσίευση, καμιά δεκαριά άρθρα, αλλά όλα τα άλλα μέχρι το 21 είναι εκεί στη βιβλιογραφία. Και είναι πολύ πλούσια η βιβλιογραφία, έχουμε πάνω από 100 άρθρα και 6-7 μονογραφίες ήδη. Ευχαριστώ πάρα. Η κυρία Λουκάκη Μαρία γράφει συγχαρητήρια για την εξαιρετική παρουσίαση. Ερώτηση. Έχει γίνει μελέτη των οστών? Αν ναι, έχουν διαπιστωθεί συγγένειες ανάμεσα στους σκελετούς του ιδίου ταφικού οικοδομήματος? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν γίνει, καταρχήν, όπως σας είπα, η Σωτηρία Κιορπέ τελειώνει τώρα το διδακτορικό της. Η Σέβη Τριανταφύλου επίσης έχει μελετήσει το ταφικό κτίριο 2 και τη βραχοσκεπή, η καθηγήτριά της. Έχουμε συλλέξει δείγματα οστών, γιατί δεν είναι και όλα κατάλληλα, για να γίνουν αναλύσεις DNA. Αλλά δεν τις έχουμε κάνει ακόμα. Χρειάζονται, ξέρετε, άδειες, χρηματοδοτήσεις κλπ. Που δεν έχουμε. Αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με DNA, μπορεί να δει κανείς αν υπάρχει γενετική σχέση ανάμεσα. Υποθέτουμε όμως, λόγω του αριθμού των νεκρών σε κάθε ταφικό κτίριο, ότι πρόκειται για εκτεταμένες οικογένειες. Δηλαδή, πυρηνική λέγεται οικογένεια μαμά, μπαμπάς, παιδιά. Εκτεταμένη λέγεται η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία και τα ξαδέρφια, ξέρω εγώ. Ένα σόι, ας πούμε. Αυτή πρέπει να είναι η κοινωνική μονάδα που θάβεται στους τάφους. Εκτεταμένη οικογένεια. Επίσης, ναι, και θα το δείτε αυτό γιατί έχει δημοσιευτεί. Τι βρέθηκε τώρα? Ότι τα οστά της βραχοσκεπής δεν έχουν σχέση με το ταφικό κτίριο 2. Ας πούμε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επίσης, υπάρχουν ορισμένα τα οποία συνδέονται, ας ξέρω εγώ, με πληθυσμούς της κεντρικής Κρήτης.
Πρέπει να ξέρετε ότι υπήρχε μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών. Δεν μετακινούνται μόνο τους στα ευρήματα, γιατί τα ευρήματα βλέπουμε ότι έρχονται από τον κόλπο του Μυραμπέλου, έρχονται από τη Μεσαρά, ξέρω εγώ, και βέβαια έρχονται από το Αιγαίο, από τα νησιά, από τη Συροπαλαιστινιακή Ακτή, από την Αίγυπτο. Δεν μετακινούνται μόνο τους, υπάρχουν και άνθρωποι που μετακινούνται. Είναι πραγματικά μια τρομερά ενδιαφέρουσα μελέτη, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση στο chat από τον κύριο Δημήτρη. Πολλά συγχαρητήρια για την πολύτιμη συμβολή της καθηγήτριας στην αποκάλυψη αυτής της γνώσης. Μια ερώτηση. Ποιες ιστορικές ή άλλες συγκυρίες βοήθησαν το ταφικό συγκρότημα να μείνει ασύλλητο? Πολλά ευχαριστούμε. Αυτό είναι σύμπτωση. Είναι τύχη. Διότι θα μπορούσε να έχει να πήγαινε κάποιος σε νεότερες εποχές και αρχαίες νεότερες να χτίσει από πάνω, πότε θα τα κατέστρεφε ή οτιδήποτε. Πιθανώς κάποτε να είχε καλλιεργηθεί, αλλά πολύ επιφανειακά. Τα ταφικά αυτά κτίρια, και εδώ είναι μια απίστευτη τύχη, βρίσκονται 10-15 πόντους από την επιφάνεια του εδάφους. 5.000 χρόνια. Πώς δεν καταστράφηκαν, είμαστε τυχεροί. Δεν υπάρχει. Η ιστορική συνθήκη είναι ότι κανείς δεν πήγε να χτίσει από πάνω. Αυτό είναι μόνο. Εξάλλου, κοιτάξτε, ο λόφος αυτός είναι πολύ εκτεθειμένος στους βόρειους ανέμους και γι' αυτό και η σημερινή και παραδοσιακή σιτία είναι απέναντι, έτσι, είναι προς τα δυτικά. Η κεφάλα είναι πολύ άγριους ανέμους έχει. Περιμένουμε αν έχει κάποιος άλλος να υποβάλει την ερώτησή του. Πάντως πολύ εντυπωσιακά, κύριε Τσιποπούλου, όλα και ότι αυτά βρίσκονται εδώ δίπλα στη σιτή, απίστευτο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, χωρίς καμία υπερβολή, το υλικό του Πετρά συνολικά και του οικισμού ανακτόρου, νεκροταφείου κτλ. Γεμίζει ένα μουσείο αρκετά μεγάλο, μόνο του. Αλήθεια. Άρα στόχος είναι να κάνουμε ένα μουσείο Πετρά. Να βιαστείτε, γιατί είμαι και μεγάλη στην ηλικία. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, εντάξει. Πάντως, εγώ μιλώ με αντικειμενικές αλήθειες. Δεν μπορώ να βγάζω τέτοια συμπεράσματα. Πάντως, ξέρω πόσα είναι, ναι. Έχοντας μελετήσει, και συνεχίζω να μελετώ φυσικά, όλη την κεραμική οικισμού και νοικοταφείου, ξέρω ότι είναι πραγματικά απίστευτος. Και η ποσότητα και βέβαια πολλές περιπτώσεις και η ποιότητα. Εντυπωσιακό πώς οι άνθρωποι δουλέψανε και πόσα διδακτορικά βγήκαν από αυτή την όλη. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλουμε αυτή τη στιγμή, έτσι δίνουμε 10 διδακτορικά, χωρίς να το πολύ σκεφτούμε. Είναι πάρα πολύ το υλικό του Πετρά, ναι, είναι πάρα πολύ. Και αν μπείτε στο site και δείτε τη βιβλιογραφία, θα τρομάξετε. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Και συνέδρια, έγιναν 2 συνέδρια του Πετρά αποκλειστικά που τα οργάνωσα στην Αθήνα. Αλλά έχουμε λάβει μέρος και σε πάρα πολλά διεθνή συνέδρια. Ναι. Αν μπορώ, θέλω να πω ακόμα κάτι, αν μπορώ. Ναι, ο κύριος Γιανακάκης. Να συνδυάσουμε που το κάνατε στην ομιλία σας, αλλά να συνδυάσουμε μια φορά ακόμα τη σχέση των δύο λόγων. Δηλαδή, εκτός που είναι δίπλα στη σιτία και πάει κανείς με τα πόδια, είναι η φοβερή ευκαιρία, μοναδική μπορεί, όπου μπορεί να συνδυάσεις τον οικισμό των ζωντανών με το νεκροταφείο τους και αλληλεπίδραση και τη Βόλτα Αθήνα, αν την ολοκληρώσεις, πόσο ωραίο και σημαντικό και χρήσιμο θα ήταν. Κοιτάξτε, το όνειρό μου, δικαιούμαι να έχω οράματα, είναι η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου. Δηλαδή, πραγματικά, αλλά αυτό είναι στα δικά σας χέρια, τελικά. Εννοώ των πολιτών της Ιτίας και των εκπροσώπων τους. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Μπορεί να μην το δω. Ελπίζω ότι θα γίνει όμως κάποτε. Πρέπει να γίνει. Γιατί είναι πραγματικά κάτι μοναδικό η σύμπτωση, γιατί αυτά είναι πραγματικά συμπτώσεις. Θα μπορούσε να μην σώζεται το ένα από τα δύο. Ή θα μπορούσε εκεί που ξεπάτωσαν στο τέλος του προπερασμένου αιώνα, του 19ου, πάρα πολύ τον οικισμό του Πετρά, είχαν βάλει εκεί οι μουσουλμάνοι που το είχαν, οι τουρκοκριτικοί εργάτες και δουλεύανε μερικές μέρες και ξεπάτωσαν αρκετές πέτρες. Θα μπορούσαν να το έχουν αποτελειώσει.
και να μην βρίσκαμε τίποτα. Ή θα μπορούσαν, όπως είπε ο κύριος πριν, πάνω σε αυτό το νοικοταφείο να έχει χτιστεί μια ελληνιστική πόλη, μια βυζαντινή πόλη, ξέρω. Όμως τα έχουμε. Μπορείτε να φανταστείτε, όσοι δηλαδή ξέρετε το χώρο, τώρα ο χώρος του δυτικού λόφου, οικισμός, ανάκτορο κλπ. Έχει, είναι πάρα πολύ ωραίος, έχει τα μονοπάτια του, έχει τις πινακίδες του, τα πάντα. Είναι, το έχουμε φτιάξει πολύ ωραίο με τη συνεργασία του Δήμου Σιτίας από το 2005 και 2006. Από εκεί και πέρα... Καταρχήν πρέπει να τελειώσει, γιατί δεν έχει τελειώσει. Θέλει 2-3 χρόνια να τελειώσει ακόμα. Είχαμε υπολογίσει να το τελειώσουμε το 2021, αλλά δεν τα καταφέραμε. Για λόγους που εξαρτούν τη θελήσεώς μας, που λένε. Το 2022. Θα δούμε. Υπάρχει μια ερώτηση από τον κύριο Μαρκακής, αν δεν ξέρω να το διαβάζω σωστά. Είναι στα αγγλικά, θα το μεταφράσω. Τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού για να συνεχιστούν οι εξκαφές στον Πετρά? Να το ρωτήσετε. Διαβάζω την ερώτηση. Όχι, λέω, ρωτήστε το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα. Υπάρχει η περιφερειακή υπηρεσία, που είναι η εφορία αρχαιοτήτων Λασιθίου. Εγώ ξέρω τι κάνει για να μην συνεχιστούν οι ανασκαφές. Και ας το αφήσουμε εκεί. Περιμένουμε αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Βλέπω στο chat επίσης από, δεν μπορώ να διαβάσω καλά από που είναι, Κίτσια. Να διαβάσω την ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική διάλεξη. Ποιες οι σχέσεις με άλλες γειτονικές... Με άλλους γειτονικούς οικισμούς. Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, εξαρτάται για ποια εποχή μιλάμε. Καταρχήν, επειδή ο Πετράς έχει μια χρονική διάρκεια από το 3.400 μέχρι το 1.100 π.Χ., σχεδόν τρεις χιλιετίες, η μεγάλη οικισμή είναι ο Μόχλος, η Ψήρα μικρότερη, τα Γουρνιά, το Παλέκαστρο, ξέρω εγώ αργότερα, η Ζάκρος, που και αυτή και η Ζάκρος έχει κατοίκηση σε προημότερες εποχές, όπως και το Παλέκαστρο. Οι σχέσεις είναι... καλές. Δεν βλέπουμε πουθενά ίχνη συγκρούσεων, σειράξεων, πολέμου κλπ. Βλέπουμε την κεραμική να διακινείται, πιθανότατα βέβαια με πλοία, με βάρκες, γιατί πού να έρθει κανείς από τα Γουρνιά στον Πετρά με όλα αυτά τα βουνά που είναι ανάμεσα. Βλέπουμε... Είναι ένας ο πολιτισμός, είναι ενιαίος ο πολιτισμός, ο οποίος ανάλογα με τον κάθε τόπο έχει και κάποιες ιδιοσυγκρασίες, αλλά βασικά ο πολιτισμός είναι ένας. Και σε άλλες περιπτώσεις έχει βρεθεί τούτο, σε άλλες τ' άλλο. Αλλού έχουμε ανάκτορα, αλλού δεν έχουμε. Έτσι είναι. Είναι σε επικράτειες, ας πούμε, τοπικές διαιρείται ο μηνωνικός πολιτισμός, οι οποίες είχαν επαφή μεταξύ τους. Ο Χρήστης που μόλις έκανε αυτή την ερώτηση μας εξήγησε ότι λέγεται Κώστας Τσιαμπάσης. Α, μάλιστα. Χαιρετίσματα και ευχές, Κώστα. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει η διάλεξη. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Έχουμε περάσει ήδη τη μία μισή ώρα. Βέβαια, το βλέπω. Τώρα το είδα κι εγώ, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως και για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Κρίμα που δεν μπόρεσα να κατέβω στη Σιτία, γιατί το λαχταρούσα πολύ. Και για την πρόσκληση και για τον κόσμο που ήρθε και για τις ερωτήσεις. Και αν θέλει κάποιος να μου γράψει ένα μήνυμα, ευχαρίστως. Θα με βρείτε και στο Facebook εύκολα. Έχουμε το χρόνο μπροστά μας. Ναι. Εδώ λοιπόν, εκ μέρους της Στέγης, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Τσιποπούλου, για την πραγματικά ενδιαφέρουσα διάλεξη που μας δώσατε, μας φωτίσατε. Εντάξει, είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που δεν προλαβαίνει κανείς να τα επεξεργαστεί, αλλά ελπίζω να έγιναν πολλά πράγματα αντιληπτά, ας πούμε. Και άνοιξαν ορίζοντες, που λένε. Να ευχαριστήσω επίσης και όλους όσους συμμετείχαν.
Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της στέγης, καλό σας βράδυ. Καληνύχτα σας και από μένα.